Ωραία αλλαγή. Πήγε από τα αριστερά τώρα ο Νταλαπέρας. Αντωνόπουλος που ανεβαίνει η σέντρα. Ας από Γιάννης εκεί. Μπαλά κατέχει στα δίχτυα, αλλά έχει σφυρίξει φάουλο. Επιθετικό Κεκέλος. Στην έξοδο εκεί του Χασαπουγιάννη. Μπαλά κατέχει στα δίχτυα. Το γκολ δεν μετράει. Κάκος μέσα στην περιοχή. Το σούτ του Γλωσσόπουλου, η μπάλα έξω. Με ένα ακίνητο εκεί ο Καραγκούνης. Κόκαλη. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Νταλαπέρα. Η σέντρα, η κεφαλιά του Νάκου, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή εδώ για την Φλόγα. Κόκαλης εκεί μόνος του, η μπάλα στα δίχτυα. Ακύρωση γκόλο. Είχε σηκώσει το σημαίνει το δεύτερος βοηθός, ο Καλυβόπουλος. Έτσι το γκόλ δεν μετράει. Στο 23 αυτή η φάση. Ζαχαρόπουλος φτάνει το χώρο για το σούτο. Κάκος που έχει ξεμείνει σέντρα εδώ μέσα για τον Τσίκα το σούτο, η μπάλα έξω. Αποστόλου επιχειρεί απευθείας. Καλή εκτέλεση. Δεν ευγενιάζει το Καραγκούνης. Ποιος πρόλαβε τελικά. Η σέντρα, η κεφαλιά του Κοκάλι. Πολύ μεγάλη επέμβαση εκεί του Χασαπουγιάννη. Φάση που συνεχίζεται. Καντάνης. Νταλαπέρας. Κόκαλης. Νάκος. Μπαλιά πολύ ωραία εδώ για τον Ξευγένη, ο οποίος είναι σε θέση offside. Πόδειξε από τον δεύτερο βοηθό, τον Καλυβόπουλο. Μπαλιά εδώ για τον Νταλαπέρα. Κόκαλης. Ωραία μπαλιά εδώ για τον Ξευγένη που δεν είναι σε θέση offside. Ξευγένης. Έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ, ήρθε εκεί σαν τρέλερ ο Δερβίσης, ο Κόκαλης συγγνώμη, έπιασε το σουτ, μπάλα έξω. Μπορεί να ήταν και ο Νάκος, από τη... καθώς μπήκε στα δίχτυα ο Νάκος. Δερβίσης, Νταλαπέρας για τον Κόκαλη. Κόκαλης τώρα μέσα στην περιοχή, Κόκαλης ο οποίος θα κάνει το σουτ, μπάλα έξω. Απευθείας έχει δει ο Παποστόλου. Καραγκούνης μαζεύει την μπάλα. Θυμιόπουλος τώρα που ήρθε από τα δεξιά, αριστερά πήγε ο Κάκος. Γλωσσόπουλος μέσα στην περιοχή, θα πλασάρει, θα σουτάρει εκεί. Που την πίεση του Ζαχαράκη, ο Καραγκούνης σε ετοιμότητα, μαζεύει την μπάλα. Νάκος εκτελεί. Μπάλα πέρασε, το τσάφηκε από τον Χασαπογιάννη. Η κεφαλιά του Κόκαλη. Τώρα από μάκρυνο ο Παπαδόπουλος. Ζαχαράκης. Πήρε την κεφαλιά offside. Ο Γλωσσόπουλος, σε θέση offside ο Βασίλης Κάκος. Παλιά εδώ για τον Νταλαπέρα. Η σέντρα εδώ για τον Κόκαλη, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, η πολύ καλή σέντρα εκεί πέρα που έγινε από τον Νταλαπέρα. Ο Ξευγένης ήταν αυτός που πετάχτηκε τελικά. Με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 8ο λεπτό της επανάληψης, το 53 δηλαδή. Αποστόλου εκτελεί απευθείας. Μπάλα πέρασε, δεν ευνοιάστηκε ο Καραγκούνης, μαζεύει την μπάλα. Έγινε το λάθος εδώ, κλέβει ο Σωτηρόπουλος. Ωραία μπαλιά εδώ για τον Νταλαπέρα. Σπάει αυτός την μπάλα, θα κάνει και το σουτ την μπάλα έξω. Τζιμάνης από μάκρυ, ναι. Κεφαλιά του Λιόπουλου πίσω. Μπάλα κατέληξε κόρνερ. Το ζητάει χέρι. Μπάλα με το χέρι την γύρισε πίσω. Κέκελος έδειξε κόρνερ. Αντέλος. Παποστόλου. Μπάλα έφτασε στον Κακό. Θα πλασάρει αυτός. Γκολ 1-1. Δεν συνεργάστηκαν σωστά εκεί στην άμυνα ο Καντάνης, ο Ζαχαράκης και ο Καραγκούνης. Έτσι η μπάλα στρώθηκε στον Κάκο, ο οποίος είχε εύκολο έργο, πλάσαρε. Έτσι ο Κάκος έφτασε στα 12 γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ βλέπετε να πανηγυρίζει. Στο 85 λοιπόν γίνεται το 1-1. Με 10 το αντίριο, το κόρνερ εκτελείται. Η κεφαλιά εκεί που γίνεται. Απέκρουσε και ο Χασαπογιάννης.
Επιμένει η Φλόγα, νέα σέντρα. Μπάλα πέρασε, κεφαλιά, γκολ! Αλλά είναι σε θέση offside, διαμαρτύρεται εδώ ο Κόκαλης. Ακυρώνεται το γκολ. Ο Κόκαλης που τρέχει εκεί στον πρώτο βοηθό, τον Τριανταφύλου. Έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Μπάλα πέρασε. Έφτασε τον Κόκαλη, έκανε το... την κεφαλιά. Έκανε σημείο στον γκολ, αλλά ακυρώθηκε. Υπόδειξε από τον πρώτο βοηθό, τον Τριανταφύλου. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση, και του συγκομιδή βαθμού της ομάδας. Κάτι που δεν το περιμέναμε από την αρχή. Πάντα το λέω. Αλλά με την καλή δουλειά που έκανε, η ομάδα πήγε πολύ καλά. Βέβαια, έχουμε τώρα μια αγωνιστική κοιλιά. Όλα στα μπαράστα παιχτούν. Πιστεύω να πάμε καλά. Πάντως, Πρόεδρε, θυμολογούνταν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι η ομάδα σας μπορούσε να μην κατέβει στο πρωτάθλημα, να μην αγωνιστεί. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Κατέβηκε, λέγαμε, πήρε κάποιους παίκτες. Κανείς δεν την περίμενε μέχρι εδώ. Τι έγινε ακριβώς και άλλο το θολό το οποίο που υπήρχε στην αρχή? Μου τα 4 χρόνια στην ομάδα. Έκανα κάποιες κινήσεις στην ελεύση στο χωριό να αναλάβει κάποιος άλλος στην ομάδα, γιατί όπως ξέρετε, εγώ είχα φύγει στη Γερμανία και έλειπα από Ελλάδα. Εντάξει, δεν βρέθηκε κανένας και είχα αποφασίσει να μην κατεβάσω την ομάδα λόγω απουσίας μου. Μετά ήρθε η συνεργασία με τον κύριο Χολέβα που μου έκανε μια πρόταση και έτσι κατέβηκε η ομάδα στα γρήγορα. Δηλαδή, στην τελευταία στιγμή να βρούμε παίχτες, προπονητή. Πιστεύω πήγαμε καλά. Πιστεύω ότι όταν έχεις μια καλή λειτουργία σε μια ομάδα και τα αποτελέσματα έρχονται. Πάντως, δεν ξέρω, αυτό που είχε πει και στις προάλλες ο Χρήστος Βασιλείου σε παλαιότερη συνέντευξη, ότι η ομάδα θα μετονομαστεί, δεν ξέρω πώς θα είναι το νέο όνομά της, ναι, αλλά θα αλλάξει έδρα και θα είναι η έδρα του Αγρίνιο. Ναι, έτσι είναι, από την καινούργια σεζόν, αν όλα πάνε καλά, θα μετονομαστεί σε Φλόγα Αγρίνιο και θα έχουμε έδρα του Αγρίνιο, με παιδιά από το Αγρίνιο. Μια καλή κίνηση πιστεύω, αν αντέξουμε κι εμείς. Αν αντέξουμε, γιατί δεν ξέρω, πάντως βλέπω μια προς τη Φλόγα, μια από πολύ από το κόσμο, από ακούω διάφορα, δεν τη θέλουν, δεν τη θέλουν και πολύ τη Φλόγα. Όταν εννοείτε δεν τη θέλουν, ποιοι? Όχι, έτσι ο κόσμος γενικά έχει μια... Δεν θέλει ο κόσμος στο Αγρινιό? Όχι, ο κόσμος. Ενώ επικρατεί ένα μίσος προς τη Φλόγα, προς το εμένα, προς... Αυτό έχω καταλάβει. Από τις υπόλοιπες ομάδες ή από τις αρχές της ΕΠΣ? Υπόλοιπες και από, όχι από τις ΕΠΣ, αλλά γενικά από το αθλητικό κόσμο, από το ποδοσφαιρικό κόσμο. Γενικά από το ποδοσφαιρικό κόσμο υπάρχει μια ζωή αυτό το πράγμα. 5 χρόνια που είμαι στην ομάδα αυτό γινόταν. Ναι, αλλά γιατί αυτό? Ίσως επειδή, επειδή λειτουργούμε καλύτερα σαν ομάδα, γι' αυτό. Εντάξει, εμένα με έχει πειράξει το προσωπικά δηλαδή. Γιατί έχω προσφέρει και εγώ στο ποδόσφαιρο. 5 χρόνια έχω προσφέρει τόσα πολλά. Ουσιαστικά, 2-3 πρόεδροι που αναμειχθήκαμε, φέραμε στο τεχνικό και ένα καλύτερο. Φέραμε καλύτερα αποτελέσματα και λειτουργία και με πολλούς πρόεδρους καινούριους. Με το Στεργίου, με άλλες ομάδες, με τον Αφαχτιακό. Κάναμε ένα σασπέ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ανεβάσαμε το κύρος του πρωταθλήματος. Πιστεύω, το έχουν καταλάβει όλοι αυτό. Εδώ. Αυτός, θα δούμε τώρα το χρόνο τι θα γίνει. Θα δούμε. Πιστεύετε πάντως ότι η ομάδα σας μπορεί να κάνει το βήμα το παραπάνω να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική? Εντάξει, πιστεύω ότι με τους παίκτες που έχει και με τον προπονητή που έχει, το τεχνικό team, με τη διοίκηση, πιστεύω να τα καταφέρει να πάει. Θα παιχτούν στο βέβαια στα μπαράς. Εμείς έτοιμοι είμαστε σαν διοίκηση. Οικονομικά δηλαδή να τα απεξέλθουμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Όποιος είναι ο καλύτερος να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν θέλουμε για τον ομό να υπάρχει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, όποια να είναι και αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε τι δεν πήγε καλά στη συνεργασία με τον Χρήστο Βασιλείου. Εντάξει, δεν είχαμε κανένα παράπονο από τον κύριο Βασιλείου. Ήθελαμε να κάνουμε μια αλλαγή, είχαμε κάποια τυχαία αποτελέσματα. Υπήρχε μια αγωνιστική απειθαρχία στην ομάδα. Και πήραμε απόφαση στο Συμβούλιο να αλλάξουμε προπονητή, μήπως μπορέσουμε και ανεβάσουμε την ομάδα. Πήραμε πάλι έναν αξιόλογο προπονητή,
θα πιστεύω να πάμε καλά. Θέλει και αυτό το χρόνο του ουσιαστικά. Υπομονή και τα όλα θα παιχτούν στον Παράς. Και μια τελευταία ερώτηση για τον χρόνο. Έχετε κατασταλάξει ποια θα είναι η έδρα της ομάδας? Δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα. Θα δούμε, αργεί και το στάδιο, το Γρινίου. Θα αποφασίσουμε τον χρόνο, θα δούμε τώρα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της Φλόγας, τον κύριο Κουτσομπίνα, τον κύριο Χολέβα, τον κύριο Τόμπρα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί που με προτιμήσανε να αναλάβω τα ενία της ομάδας, και στο φίλο μου τον Χρήστο Βασιλείο και στους συνεργάτες του, καλή επιτυχία για την επόμενη μέρα. Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, νομίζω ότι είχαμε διάθεση, αλλά ήμασταν πάρα πολύ πόλη, τουλάχιστον κοντά γύρω από την περιοχή, στα τελειώματά μας. Κάναμε λάθος μεταβιβάσεις και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Δεν μπορείς να έχεις πολύ καλή κυκλοφορία από την άμυνα, να βγαίνεις ωραία στην επίθεση. Εκεί τα χαλάγαμε. Και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε εμείς να έρθουμε και ισοπαλία σήμερα με τέτοια κατοχή μπάλας και με τόσες φορές που βγήκαμε στην επίθεση. Τα έλεγα όχι τόσο επικίνδυνη σήμερα σε πολλές φάσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έπρεπε εμείς να φύγουμε ισοπαλία σήμερα από το γήπεδο. Συγχαρητήρια και στον αντίπολο, γιατί ο αντίπολος ήρθε ό,τι πάρει από το μάτς αυτό και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Εμείς είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί η προσπάθεια των παικτών ήταν πάρα πολύ καλή και εκεί στέκομαι περισσότερο για την επόμενη μέρα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο υπολογίζεις ότι θα το πάρεις, και εφόσον δεν έγινε αυτό, δεν μπορούμε να χειροκροτούμε. Ναι, πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, διότι τέτοια παιχνίδια τα ευχαριστιέσαι. Είπα στα παιδιά και από την αρχή του παιχνιδιού να μπούμε μέσα να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Βέβαια, δεν μπορείς να ανοιχτείς τόσο πολύ με τέτοιες ομάδες όταν έχεις απέναντί σου μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Προσπαθείς να κλείσεις τους χώρους και να βγεις στην αντεπίθεση για να μπορέσεις να κάνεις κάποια ευκαιρία. Νομίζω όμως ότι τα παιδιά βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα παίζοντας σε πολύ μεγάλο διάστημα άμυνα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι δεν θέλαμε να καταστρέψουμε. Το παιχνίδι καμιά φορά δεν βγαίνει να κάνεις αρκετά πράγματα. Αλλά τελικά νομίζω ότι είχαμε και τις ευκαιρίες στο δεύτερο, το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Ευτυχήσαμε, κάναμε τον γκολ στο 85 όπως είπες και πήραμε τον βαθμό, που είναι σημαντικός για εμάς για τη συνέχεια. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει η ομάδα του Αντιρίου να μπει στη τετράδα. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να τα παλέψουμε όλα μέχρι τέλους. Δεν θα κοιτάξω τις άλλες ομάδες, θα κοιτάξω τη δική μου ομάδα. Εμείς χάσαμε χρόνο. Παιχνίδια που ήταν να τα πάρουμε στην έδρα μας δεν τα πήραμε και γι' αυτό και μείναμε. Τα 14 μόλις τα 7 πήρατε. Ναι. Γίνανε κάποια λάθη από μέρους μου, τα οποία εν τέλει τα διόρθωσα. Και νομίζω ότι η ομάδα από εδώ και πέρα θα δείξει αυτό το χαρακτήρα που έχουμε δείξει τελευταία παιχνίδια. Όπως είπα και πριν, κοιτάω τη δική μου ομάδα, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, μένουν άλλα 3 παιχνίδια, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και αν τα καταφέρουμε να μπούμε στην τετράδα, έχει καλώς. Ξέρουμε που βρισκόμαστε, ξέρουμε που πατάμε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, κάνουν μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι της διοίκησης. Εμείς προσπαθούμε να φτιάχνουμε και όχι να χαλάσουμε. Επειδή κάποια χρόνια, είμαι τώρα 5ος χρόνος στο τοπικό, έχουν πει αρκετά πράγματα. Εγώ έχω να πω ένα. Ουδέποτε ήμουν αειρονικός και ουδέποτε θέλω να καταστρέψω. Θέλω να φτιάχνω. Είτε αυτός λέγεται διαιτητής, επόπτες, παράγοντες, συμπαίχτες, αντίπαλοι. Έτσι. Εγώ εύχομαι στη Φλόγα, στα Μπαράζ, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να βρει τις βοήθειες, εάν ευτυχίσει και ανεβεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, να έχει μια διάρκεια. Όπως είχα πει και στον Πρόεδρο, μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται, αλλά να έχεις διάρκεια.